το ευτύχημα μετά από τρεις χρονιές που κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε στη Δράμα μέσα, να μας βοηθήσει ο Δήμος Δράμα σε αυτό. Και ο Δήμαρχος ο κύριος Χαρακίδης μας βρήκε αυτή την αίθουσα, μας έφερε εδώ πέρα μέσα στην πόλη. Και πλέον οι δημότες μας μπορούν να δουν όλοι τι κάνει αυτός ο σύλλογος, ο Δραμηνός Σύλλογος. Τι κάνει σύμφωνα με την εκτροφή, σχετικά πάνω στα πουλιά και όλο αυτό το οποίο, την προσπάθεια που κάνουμε όλη αυτή τη χρονιά, κάθε χρόνο και σαν επιστέγας, ας πούμε, το τέλος της χρονιάς που είναι αυτός εδώ ο διαγωνισμός. Εδώ φιλοξενήθηκαν και βραβεύτηκαν πολλά καναρίνια, καρδερίνες, έτσι, τι ακριβώς, τι είδη πουλιών και αγριοπουλιών. Όπως κάθε χρόνο, ο σύλλογός μας καταρχήν ασχολείται με πολλά είδη πουλιών. Είναι όπως είπατε τα καναρίνια, τα οποία χωρίζονται σε καναρίνια χρώματος, σε καναρίνια τύπου. Και από εκεί και πέρα είναι τα υβρίδια, οι διασταυρώσεις που γίνονται μεταξύ αγριοπουλιών ή καναρινιών και αγριοπουλιών. Και αγριοπούλια φυσικά, τα οποία πάντα είναι εκτροφής, δεν είναι πουλιά τα οποία πιάνονται από έξω. Είναι πουλιά τα οποία εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά χρόνια και μεγαλώνουν μέσα σε αυτά και εξελίσσονται μέσα από την εκτροφή. Από εκεί και πέρα έχουμε στο σύλλογό μας και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με καναρίνια φωνής, όπως λέγονται. Καναρίνια δηλαδή που διαγωνίζονται για το κελάδισμά τους και τον τρόπο που κελαϊδάνε. Αυτός ο διαγωνισμός συγκεκριμένος έχει να κάνει με το πρώτο κομμάτι, δηλαδή με τα καναρίνια τα τύπου χρώματος, αγριοπούλια και υβρίδια. Είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή? Μετά από 3 χρόνια προσπάθειας και συνεχής δουλειάς, τέλος πάντων, με τα μέλη του συλλόγου μας, το ευτύχημα φέτος είναι να έχουμε έναν ικανοποιητικά και μεγάλο αριθμό και συμμετοχόντων από μέλη μας. Συγκεκριμένα ήταν 25 τα μέλη τα δικά μας που συμμετείχανε, με 300 πουλιά τα οποία είναι με εκτροφής σε διάφορες ράτσες και είναι εκτροφής δραμηνή, δική μας του συλλόγου μας, και είχαμε και 2 εκτροφείς που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, από τον σύλλογο τον οποίο προερχόμαστε, από τον ΕΠΑΜ, και συμμετείχαν με 21 πουλιά αυτοί. Συνολικά δηλαδή στην έκθεσή μας σήμερα μπορείτε να δείτε 321 πουλιά. Πολλά από αυτά βραβεύτηκαν, ξεχώρισαν από γερμανόκριτη. Ναι, φέτος πάλι φέραμε, όπως και πέρσι, έναν γερμανόκριτη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που μας βοηθάει πάρα πολύ πάνω στην εκτροφή. Χθες συγκεκριμένα πάλι είχαμε ένα σεμινάριο πάνω στα καναρίνια τύπου και βοηθάει σε όλα τα καναρίνια, αλλά συγκεκριμένα χθες έκανε μόνο για καναρίνια τύπου. Από αυτό που μας είπε είναι ότι το επίπεδο σχετικά ανέβηκε σε σχέση με πέρσι, και το καλύτερο είναι ότι ξεχώρισε κάποιο πουλί, το οποίο είναι ενός δικού μας δραμηνού εκτροφέα νεαρού σε ηλικία, και στην κατηγορία του συγκεκριμένα μας ανέφερε ο άνθρωπος ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πουλί πουθενά στην Ευρώπη. Και αν και προέρχεται τώρα την περασμένη εβδομάδα από τον πανγερμανικό διαγωνισμό σε συγκεκριμένα πουλιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποίησε πάρα πολύ. Οπότε συνεχίζετε και εσείς την προσπάθεια, και στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού αύριο θα βραβεύσετε και τους ανθρώπους που κέρδισαν, έτσι, τις διακρίσεις. Βέβαια. Εμείς η χρονιά, όλη η εκτροφική χρονιά για μας είναι μια προσπάθεια η οποία συνεχώς ο εκτροφέας πρέπει κάτι να κάνει. Εμείς σαν σύλλογος συνεχώς κάτι καινούριο θα πούμε στους εκτροφείς μας, κάτι καινούριο θα κάνουμε, τι να προσέξουν, τι πρέπει να κάνουν ώστε να εξελιχθούν και να βγάλουν καλύτερα πουλιά. Από εκεί και πέρα τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο στις 1 η ώρα θα γίνουν οι βραβεύσεις, τελετή βραβεύσεων των καλύτερων εδώ που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι, ας πούμε, η χαρά του εκτροφέα για αυτό που έκανε. Αυτό το οποίο μπορεί να έρθει ο καθένας να δει εδώ μέσα είναι αυτό το οποίο κάνουμε, όλη η προσπάθεια, η ετήσια προσπάθεια μας, ας πούμε, κτλ. Και αυτό το οποίο έχουμε να δείξουμε είναι ότι έχουμε μια πληθώρα πλέον πουλιών, τα οποία είναι δραμηνά πουλιά, είναι δραμηνών εκτροφέων από το μοναδικό σύλλογο που είναι στη Δράμα. Ο κόσμος μπορεί και αύριο να έρθει να δει εδώ τα πουλιά. Βέβαια, και αύριο Κυριακή από τις 9 ως τις 5 το απόγευμα, στις 1 απλώς είναι η τελετή βραβεύσεων που θα γίνει πάλι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Φέτος πολύ πιο καλύτερα, γιατί μας δόθηκε αυτός ο χώρος εδώ μέσα στο κέντρο της Δράμας και είμαστε υπερευχαριστημένοι. Είχε περισσότερος κόσμος, έτσι. Πάρα πολύ κόσμος. Και γι' αυτό χαιρόμαστε να δει και ο κόσμος τι διάφορες κατηγορίες πουλιών υπάρχουν. Τώρα θα εκτελέσετε και χρέη διερμηνέως με τον γερμανόκριτη, ναι, που φιλοξενείται για άλλη μια φορά εδώ. Έτσι. Έγινε. Για να δούμε τι λέει ο κριτής για το επίπεδο των διαγωνιστών των πουλιών, ναι, και τι τον έχει εντυπωσιάσει. Ich habe gestern ein Seminar gehalten in Drama und ich habe den Züchtern gesagt, dass die prämierte Vögel. Εχθές είχε ένα σεμινάριο, έκανε τους εκτροφείς για απάνω στα είδη κατηγορίες καναρινιών,
και έχει πουλιά που μπορούν να ανταγωνιστούν στη Γερμανία με τους Γερμανούς εκτροφής. Mm-hmm. Και έχουν πολύ ωραία πουλιά εδώ πέρα. Από όσο μάθαμε, ένα από αυτά τα ξεχώρισε σαν το καλύτερο που έχει δει τουλάχιστον φέτος. Yeah. Και αν αυτό σημαίνει ότι έχει ανεβεί πολύ το επίπεδο των ανθρώπων που εκτρέφουν πουλιά, το επίπεδο των πουλιών που διαγωνίζουν. Yeah. Αυτό το πουλί που είδε, το κλόστερ, ήταν ένα από τις καλύτερες κατηγορίες που είδε αυτός προσωπικά και εδώ πέρα και στη Γερμανία. Και τον άρεσε υπερβολικά πάρα πολύ. Δηλαδή το επίπεδο της δράμας ανεβαίνει πολύ ψηλά.